Είχαμε την χαρά να αποδεχθεί για μία ακόμη φορά την πρόσκλησή μας η κυρία Μαριάννα Πυριώτη, την οποία εκτιμούμε, συμπαθούμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι αύριο, κυρία Πυριώτη, για εσάς. Αμοιβαία τα αισθήματα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξέρουμε, γνωρίζουμε πως ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός ότι μου απαντάτε κάθε φορά και μου λέτε με μεγάλη χαρά θα ήθελα να τα πούμε και ανταποκρινόσαστε έτσι θετικά στο κάλεσμά μας. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Σε καραντίνα ακόμα, αλλά ναι, καλά. Ναι. Εσείς έχετε το προνόμιο, έτσι για να ισοφαρίσουμε το πρώτο κακό που ήταν έτσι. Το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά φυσικά δεν έγινε καμία διασπορά και καμία καλά, συνέχεια. Ναι. Έχετε και τώρα το προνόμιο να είναι και το πρώτο μέτρο άρσης να είναι σε εσάς. Και αυτό είναι καλό. Αυτά είναι ευχάριστα. Ναι, και γενικότερα η πόλη πηγαίνει καλά όσον αφορά το θέμα. Εξαιρετικά. Και σημαίνει πολλά αυτό. Ναι, ναι. Κυρία Πυριώτη, βαδίζουμε από ό,τι φαίνεται σε μια χαλάρωση των μέτρων. Προφανώς τα μέτρα δεν θα εξαλειφθούν, πάμε σε μια χαλάρωση. Επειδή βλέπω όμως τον κόσμο και από το Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε, όπου ξεχύθηκε σε γενικές γραμμές στους δρόμους, δηλαδή έχει περάσει η αίσθηση ότι έχουμε τελειώσει. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, να μην εφαρμοστεί ακόμα αυτή η χαλάρωση των μέτρων, να μην εφαρμοστεί και να έχουμε προβλήματα? Έχω την εντύπωση, κύριε Πυλίδη, ότι για τον χρόνο κατά τον οποίο επιβλήθηκαν τα μέτρα, υπήρξε μία πάρα πολύ σοβαρή ανταπόκριση της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου. Δηλαδή δεν υπήρξε στη δύσκολη ισχύει. Φάση ισχύει κάποια... ναι, δεν υπήρξε δηλαδή κάποια ομαδική ανυπακοή, για να σας το δώσω να καταλάβετε. Όχι μια συγκεκριμένη σωμαδούλα σε ένα σημείο που μαζεύτηκαν 40 ας πούμε ή 30. Γενικά ο πληθυσμός υπάκουσε, φοβήθηκε, αυτό είναι σίγουρο, αλλά υπάκουσε κατά τρόπο που δεν μας τον πολύ συνηθίζουμε εμείς οι Έλληνες. Άρα νομίζω ότι φτάσαμε και στο όριο που λέμε όριο θράψης της αντοχής. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη πραγματική ψυχική και αντικειμενική αντοχή να καθίσει κι άλλος ο κόσμος ομαδικά στο σπίτι. Από εδώ και πέρα παίζεται ένα δεύτερο στοίχημα του πώς συμπεριφέρεσαι όταν βγεις από το σπίτι. Δηλαδή είναι λάθος, γιατί το ακούω έτσι από αρκετούς δημοσιολογούντες, είναι λάθος να επιτισέμεθα και να λέμε «μα γιατί βγήκαν, κατά μόνας βγήκαν έτσι και περπατάγανε ας πούμε σε απόσταση 3 και 4 μέτρων ο ένας από τον άλλον». Έτσι περπατάγανε στην παραλιακή. Τώρα να είμαστε αντικειμενικοί. Και δημιουργήθηκε μια εχθρότητα, ας πούμε, ότι πια αυτή η ανεύθυνη. Δεν ήταν ανεύθυνη. Το να περπατάω σε απόσταση 3-4 μέτρων σε έναν ανοιχτό χώρο δεν είναι ανευθυνότητα. Ανευθυνότητα είναι να μαζευτούμε 20 και να παίζουμε, ας πούμε, την από μπάσκετ, να σας το πω έτσι. Δηλαδή να αγγίζει ο ένας τον άλλον και να εκεί υπάρχει μετάδοση. Το πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την νέα πραγματικότητα, δηλαδή ότι ναι, θα συνεχίσουμε στα σούπερ μάρκετ να μην έχουμε και στα μαγαζιά, να μην έχουμε στριμοξίδι, να το πω έτσι, να τηρούμε αποστάσεις, να φοράμε ίσως μάσκες για πολύ λίγο χρονικό διάστημα μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ξέρω εγώ σε κάποιο κατάστημα. Αυτά όλα, από αυτά θα κριθεί η δεύτερη φάση της χαλάρωσης των μέτρων. Όχι από το πόσοι θα βγουν έξω, αλλά από το πώς. Ναι, αλλά τώρα δεν θα είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Εφόσον αρχίζουν και ανοίγουν τα καταστήματα, θα είναι σχεδόν όλη η αγορά. Σωστό. Και εκεί θα πρέπει να τηρούνται κάποια μέτρα. Εκεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθηθεί από την πολιτεία. Δεν πρέπει να παρακολουθηθεί από την πολιτεία παρά μόνο σε extreme καταστάσεις. Δηλαδή εκεί που κάποιος θα πάρει τηλέφωνο και θα πει «παιδιά, εδώ κάτι γίνεται». Ας πούμε. Εδώ είναι όλο το... Γι' αυτό είπα όλο το στοίχημα. Είναι ο καθένας και η κάθε ομάδα ή η κάθε συνεργαζόμενη ομάδα, ο καταστηματάρχης ή ο υπεύθυνος του καταστήματος, με τους πελάτες για το πώς ακριβώς θα τηρούνται αυτές οι προφυλάξεις στην πραγματικότητα, δεν είναι απαγορεύσεις. Ποια είναι προφυλάξεις? Εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα η πολιτεία πέραν του να δώσει σαφή μηνύματα. Μία δεύτερη καμπάνια θα σας έλεγα εγώ, κύριε Πυλίδη, που εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα αυτά. Μία δεύτερη καμπάνια που λέει ότι τώρα, ναι παιδιά, είμαστε
σχεδόν ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ελάτε να κάνουμε το σωστό. Μην πλησιάζετε, μην συγκροτίζεστε, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο μέχρι να μπει για τα καλά το καλοκαίρι και μετά θα δούμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, το οικονομικό σκέλος. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν ξέρω του κατά πόσον έχουμε αντιληφθεί, μπορεί να δόθηκαν κάποια χρήματα από την κυβέρνηση με σταδιακό τρόπο και η δική μου άποψη είναι ότι πολύ σωστά με σταδιακό τρόπο, δηλαδή δεν συμφωνώ με την άποψη της αντιπολίτευσης ότι όλα έπρεπε να δοθούν από την αρχή, με σταδιακό τρόπο και βλέποντας και κάνοντας, διότι μη γνωρίζοντας πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Δημιουργήθηκε όμως λίγο η αίσθηση του κόσμου ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο βρέχει χρήματα, δηλαδή δίνει και ότι αυτό θα μπορεί να το κάνει ΕΣΑΗ, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή δεν είναι η πραγματικότητα, διότι η επόμενη μέρα θα είναι σκληρή, διότι όλα αυτά τα χρήματα επιβαρύνουν τον κρατικό υπολογισμό, επιβαρύνουν τον δανεισμό της χώρας. Πώς βλέπετε εσείς την επόμενη μέρα? Κύριε Πηλίδη, έχετε δίκιο ότι λόγω παλαιότερου αντίμου και όχι εντίμου βίου διαφόρων κυβερνήσεων, η αίσθηση του βρέχει λεφτά, πάρτε επιδόματα έτσι ή γιουβέτσι, ήταν μια πρακτική. Δεν είμαι σίγουρη εάν τα 10 χρόνια της κρίσης, της βαρύτατης αυτής της οικονομικής κρίσης, έχουν αλλάξει τουλάχιστον την νοοτροπία των νεοτέρων, οι οποίοι δεν ήταν φυσικά ούτε σάλιος αυτά τα 10 χρόνια, ή παραμένει ακόμα έτσι στο σκληρό μας δίσκο η αίσθηση ότι βρέχει λεφτά από το κράτος. Τα είπατε μόνο σας, τα χρήματα είναι πάλι δικά μας, των φορολογουμένων. Είναι από δανεισμό, είναι από μαξιλάρι, είναι κάτι, αλλά αυτό το κάτι έχει κόστος. Τώρα, ελπίζω και εύχομαι την ορθολογική διαχείριση που μέχρι τώρα κάνει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών και ακόμα πιο συγκεκριμένα ο κύριος Ταϊκούρας, να την συνεχίσει χωρίς να μπει στον πειρασμό, που δεν νομίζω δηλαδή να μπει στον πειρασμό, αλλά λέμε χωρίς να μπει στον πειρασμό να δώσει και άλλα. Κατευθυνόμενα χρήματα με σωστό τρόπο ή σχεδόν με σωστό τρόπο, για να μην ξεχάσουμε και την ιστορία με τις επιμορφώσεις, που σωστή ήταν η πρόθεση αλλά λάθος η εκτέλεση, χρήματα δίδονται εκεί που θα πρέπει να επανεκκινήσει η οικονομία. Νομίζω ότι οι πληροφορίες μου τουλάχιστον λένε ότι η επόμενη φάση χρημάτων θα αφορούν πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις και πολύ λιγότερο τα πρόσωπα, να το πω απλά. Και μεγάλο ζητούμενο, κυρία Πηγιώτη, αυτό που απασχολεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων είναι όσον αφορά την οικονομία, τις θέσεις εργασίες. Θα κληθούν χιλιάδες εργαζόμενοι, σταδιακά βέβαια από ό,τι καταλαβαίνουμε και πολύ σωστά, να επιστρέφουν σε μια διαφορετική όμως αγορά εργασίας, καθώς η κρίση της πανδημίας έχει αλλάξει πάρα πολλά. Η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας προϋποθέτει διαδικασίες που δεν τις έχουμε δοκιμάσει ξανά στο παρελθόν. Είναι σωστό και αυτό. Και είναι πραγματικά ανησυχητικό αυτό. Το πολύ ανησυχητικό και το πολύ δύσκολο στοίχημα είναι μια Ελλάδα χωρίς τουρισμό. Και θέλω να είμαι σαφής. Μιλάμε για τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία, όπως συνηθίζουμε να λέμε τις χώρες. Η ατμομηχανή μας. Ναι. Η ατμομηχανή με 18 δισεκατομμύρια άμεσα, δηλαδή απευθείας από τον τουρισμό, και 7 δισεκατομμύρια, δηλαδή 25 δισεκατομμύρια στο σύνολο, από την δραστηριοποίηση εταιριών που λειτουργούν σε σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή δευτερεύουσες και τριτεύουσες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τα 25 αυτά δις φέτος, ασυζητητή δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Το θέμα είναι αν θα υπολογίσουμε στο και 5, ξέρω εγώ. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Ο τουρισμός λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο πλήγμα. Το δεύτερο μεγάλο πλήγμα είναι για την ελληνική τουλάχιστον οικονομία, γιατί ξέρετε κάθε χώρα έχει τα δικά της assets στην οικονομία της. Και η Ιταλία θα υποστεί τεράστια ζημιά από τον τουρισμό, και η Ισπανία, και η Νότιος Γαλλία, και η Τουρκία. Όποιες χώρες δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών,
θα υποστούν ένα, θα σας έλεγα, κάταγμα. Τώρα θα είναι συντριπτικό ή δεν θα είναι συντριπτικό, είναι ένα ερώτημα. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα. Δεν, δόξα τω Θεώ να λέμε, δεν ήμασταν στις χώρες που επλήγησαν σοβαρά τον κορονοϊό στο γενικό πληθυσμό. Είμαστε από τις χαμηλότερες χώρες στον κόσμο. Αναμφισβήτητα, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι αν για παράδειγμα τον Αύγουστο τα πράγματα είναι ήρεμα, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος μπορεί να είναι τουριστικοί μήνες, αλλά δεν μπορούμε να το συνυπολογίσουμε σωστά. Τώρα για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι η αλυσίδα. Ναι, το θέμα όσον αφορά τα ξενοδοχεία, ότι δεν θα μπορούν να ανοίξουν αν δεν έχουν και πληρότητα αυτές οι μονάδες. Οπότε βρίσκονται στον αέρα χιλιάδες εργαζόμενοι. Τουλάχιστον τα μεγάλα δεν θα μπορούν. Έτσι. Και μικρές επιχειρήσεις. Είχε φιλοξενηθεί την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος των ξενοδόχων εδώ, δίπλα μας στην Κατερίνη, στην Πιερία, η οποία έλεγε ότι είναι αδύνατον. Θα μείνουν άνεργοι χιλιάδες εργαζόμενοι, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόβλημα. Ακριβώς. Δεν μας συμφέρει να ανοίξουμε έτσι. Εδώ πάει η σειρά του ντόμινο που λέμε. Mm-hmm. Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν εργασία και θα παίρνουν ένα επίδομα ανεργίας, διότι θα το παίρνουν. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που δεν θα έχουν εργασία στον τουριστικό κλάδο αυτή την εποχική που έχουν έστω κτλ. Αυτοί δεν θα έχουν χρήματα να ξοδέψουν στην αγορά, εσωτερικά δηλαδή. Μα και μέχρι πότε θα είναι αυτοί με τα επιδόματα, με αυτή την επιδοματική πολιτική? Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί μια χώρα στα πόδια της. Νομίζω ότι πρέπει να επιδοτήσουν την εργασία και όχι την ανεργία, κυρία Κουβέλα. Ναι, αλλά δεν μπορείς στον τουριστικό κλάδο, ειδικά στον ξενοδοχειακό, δεν μπορείς να επιδοτήσεις το ξενοδοχείο. Γιατί να το επιδοτήσεις να κάνει τι ακριβώς? Να ανοίξει κίνητρα, με το ζόρι ενώ δεν έχει πελάτες? Όχι, δεν αναφέρομαι στα ξενοδοχεία. Γενικότερα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την εργασία. Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, έχετε δίκιο. Φαντάζομαι πως συμφωνείτε. Συγκεκριμένοι κλάδοι πρέπει να στηριχθούν από πλευράς ανέργων, ας το πούμε. Δεν μπορούν να στηριχθούν οι πάντες και για όλα. Εννοείται, ναι. Αλλά υπάρχουν δύο βασικές ελπίδες. Η πρώτη ελπίδα είναι να μπει μπροστά η βαριά οικονομία. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκείνο το στοιχειωμένο ελληνικό μαζί με 5-6 μεγάλες αποκρατικοποιήσεις οι οποίες μαζί τους κουβαλάνε και επενδύσεις επί του αντικειμένου, ας πούμε, της δράσης η οποία αποκρατικοποιείται. Δηλαδή αν για παράδειγμα, σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα, εάν η ΕΛΒΟ ή η ΕΑΒ αποκρατικοποιηθούν και ο αγοραστής, γιατί πρέπει να είναι προϋπόθεση, επενδύσει σε νέα συμβόλαια, νέα προϊόντα, νέες παραγωγές, τότε αλλάζει εντελώς το κομμάτι σε ένα πολύ μικρό μεν αλλά χαρακτηριστικό σημείο. Αν μπουν λοιπόν αυτά μπροστά, τα μεγάλα έργα, συζητούσαμε τον κύριο Καραμαλή για το προχθές, έτσι, για το πώς θα επισπευστούν και ποια έργα θα επισπευστούν με fast track, θα σας έλεγα. Mm-hmm. Αν αυτή η οικονομία μπει μπροστά, τότε νομίζω ότι όλο το κακό θα είναι μέχρι τις αρχές του καινούριου χρόνου, δηλαδή μέχρι τον Φλεβάρι, Μάρτι, θα δούμε μια άλλη οικονομία. Αν αυτά δεν γίνουν, διότι δημιουργηθούν τα όρημα, ας πούμε, κατασκευαστικά έργα δεν ξεκινήσουν άμεσα, ξεκινήσουμε με τις θεωρίες ότι κάθε έργο θα θέλει 2 χρόνια προσφυγές στη δικαιοσύνη για να αρχίσει να εκτελείται κτλ. Οι αποκρατικοποιήσεις τυχιώσουν κατά το καλό του συνήθειο, τότε ναι, θα είναι δύσκολη η οικονομία. Αλλά νομίζω ότι αυτό το επιτελείο των συναρμόδιων υπουργείων, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά νομίζω ότι τα έχει υπολογίσει και τα έχει κατανοήσει πολύ καλύτερα από μένα, να σας το πω διαφορετικά. Mm-hmm. Αυτή την αίσθηση μου δίνουν και αυτήν την εικόνα έχω. Δεν ξέρω τώρα τι θα μπορούσε να πάει ακόμη καλύτερα. Εικάζω και ελπίζω να πάει καλύτερα το πολύ απλό, το εμβόλιο, ας πούμε, και του χρόνου να έχουμε τουριστική σεζόν από το Μάιο, από το τέλη Απριλίου, ας πούμε, να γεμίσει η Ελλάδα τουρίστες. Ωστόσο και γι' αυτό θα χρειαστεί πολύς χρόνος από ό,τι φαίνεται.
Και θα είναι δύσκολη χρονιά. Ναι, ναι. Δυστυχώς αυτό καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αν και με μια έρευνα που έγινε πρόσφατα εδώ στο Πανεπιστήμιο το δικό μας της Μακεδονίας, στο ΠΑΜΑΚ, οι Έλληνες εξέφρασαν έτσι την αισιοδοξία τους για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και μάλιστα δήλωσαν οι μισοί από αυτούς που συμμετείχαν ότι θα πάνε, σίγουροι θα πάνε διακοπές. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η αισιοδοξία. Κύριε, να σας ρωτήσω κάτι, να αντιστρέψουμε τους ρόλους λίγο. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι έχει παίξει ρόλο και θα παίξει ρόλο σε αυτήν την μετριοπαθέστατη και θετική στάση που έχουμε κρατήσει όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο στην καραντίνα αλλά και στην αίσθησή μας για την οικονομία κτλ, ότι είμαστε κυριολεκτικά δαρμένοι από 10 χρόνια κρίσης και έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή θέλω να πω, άλλοι λαοί διπλανών χωρών που δεν έχουν υποστεί αυτή τη δεκαετή λέλαπα, αυτό το τσουνάμι που το πλήρωσαν κατά κύριο λόγο οι πολίτες, είναι ναι, ξέρετε, πιο ξαφνιασμένοι, αντιδρούν περισσότερο. Εμείς είναι σαν να λέμε, εντάξει παιδιά, θα το περάσουμε και αυτό. Από την άλλη περάσαμε. Βέβαια την πληρώνουν οι νέοι, κυρία Πυριώτη, γιατί φανταστείτε, αυτό συζητούσαμε και τις προάλλες, έναν μία 20χρονη που μεγάλωσε έτσι μια δεκαετία, φαντάσου ένα παιδάκι 10 χρονών να είναι πλέον 20 και να έχει μπροστά του έτσι ένα μέλλον δύσκολο, οικονομικά τουλάχιστον. Ναι, δυστυχώς την πληρώνουν οι νέοι πάλι. Είναι γρήγορο αυτό. Δηλαδή δεν είναι, ας το ελπίσουμε. Είναι, ας το ελπίσουμε. Μερικών μηνών. Ας το ελπίσουμε. Κυρία Πυριώτη, όπως και να έχει το πράγμα, ό,τι και να κάνουμε από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κρίση, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μία ύφεση. Τώρα η ύφεση, διάφοροι αναλυτές λένε, άλλοι μπορεί λένε 7%, άλλοι το φτάνουν μέχρι το 15%. Πάντως θα έχουμε ύφεση η οποία θα είναι μεγάλη. Πιστεύετε ότι με αυτή την ύφεση θα πρέπει να χρειαστεί κάποια χρονική στιγμή η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, ενδεχομένως και ένα μνημόνιο, και αν αυτό το πράγμα το βλέπει μπροστά της, υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές προκειμένου να αποφύγει τις δύσκολες αποφάσεις για να ανανεώσει το χρόνο της, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες της δίνουν πολύ μεγάλο προβάδισμα? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο σχολές στην κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Υπάρχει η σχολή που λέει πρέπει να γίνουν εκλογές για δύο λόγους. Πρώτον, διότι καίγεται, θα καεί μάλλον η ιστορία της απλής αναλογικής με γρήγορο και καθαρό τρόπο. Και επίσης χρειάζεται μία φρέσκια εντολή, και φυσικά αυτή η φρέσκια εντολή με αυτά τα ποσοστά και με τον ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει βρει ακόμα το βηματισμό του σαν κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι η ιδανική ευκαιρία, είναι το ιδανικό παράθυρο, και υπάρχει και η αντίθετη σχολή που λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, ακριβώς επειδή είναι πολύ ψηλά η κυβέρνηση και σε αξιοπιστία και στις δημοσκοπήσεις, να το εκμεταλλευτεί και να κάνει ένα καιροσκοπικό, αν θέλετε, μια καιροσκοπική κίνηση, θα το πληρώσει, όχι ίσως ακριβώς πάνω στις εκλογές, αλλά θα το πληρώσει γενικότερα. Δηλαδή θα είναι μία από τα ίδια. Επί του παρόντος φαίνεται ότι επικρατεί η δεύτερη σχολή που λέει ότι όχι εκλογές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εάν χρειαστεί να καεί η απλή αναλογική, θα βρεθούν ευκαιρίες πριν τη λήξη τετραετίας, ή αν πάμε καλά και στη λήξη τετραετίας, όπως έγινε ας πούμε και την περίοδο 93-2004 που πήγαινε με το Πασόκ καλά, το ΠΑΣΟΚ, και κέρδισε 3 διαδοχικές αναμετρήσεις. Λένε λοιπόν ότι θα βρεθεί η ευκαιρία, βγάλετε τις εκλογές έξω από το κάδρο. Αυτή είναι η αίσθηση δική μου, ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που ζητούν ή πιστεύουν ότι πρέπει να τελειώνουμε τον Σεπτέμβριο για να υπάρχει μια καθαρή τετραετία, είναι μειοψηφία. Και εν πάση περιπτώσει ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν φαίνεται να του αρέσει αυτή η ιδέα. Προτιμά να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, ώστε την άνοιξη του 2021 να γίνει το μεγάλο μπαμ της ελληνικής οικονομίας, αυτό που κανονικά έπρεπε να γίνει αν δεν είχαμε τον κορονοϊό, έπρεπε να έχει γίνει τώρα δηλαδή. Αυτή είναι και η δική μου η άποψη, ότι αυτό είναι το σωστότερο και το πιο τίμιο.
Αλλά από εκεί και πέρα το να βρεθεί η κυβέρνηση στη δύσκολη θέση να πάρει δύσκολα οικονομικά μέτρα το 2021 από τη στιγμή που θα έχουμε μια χρονιά με πολύ μεγάλη ύφεση είναι αναπόφευκτο. Θεωρείτε ότι μπορούμε να το αποφύγουμε? Ναι, κύριε Πλή, θεωρώ ότι μπορούμε να το αποφύγουμε χωρίς όμως να έχω ούτε το κύρος, ούτε τις γνώσεις, ούτε τα εργαλεία. Απλώς σας μεταφέρω κουβέντες που έχουμε κάνει όλοι μας και εσείς τα έχετε κάνει αυτή την περίοδο. Εγώ κυρίως έτσι εμπιστεύομαι περισσότερο φίλους μου στο εξωτερικό, οικονομολόγους δηλαδή και ανθρώπους του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που κατά κάποιο τρόπο έχουν καλύτερες προβλέψεις. Τι είπαν λοιπόν αυτοί? Είπαν ότι για κάθε οικονομία, ανεξαρτήτως σε ποια ζώνη βρίσκεται, έτσι, υπολογίστε τους χαμένους μήνες, έτσι, έναν, δύο, τρεις χαμένους μήνες, βάλτε τις στο 100% του ΑΕΠ και θα καταλάβετε περίπου πού είναι η ύφεση. Θα είναι μεταξύ 6 με 12 ή 18 εάν κάποιος χάσει 3 μήνες. Στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω τουρισμού είναι λίγο πιο πάνω. Αν χάσουμε, ας πούμε, είμαστε σε 2 μήνες καραντίνα, υπολογίζουμε ένα 14 με 16% ύφεση. Όμως, λένε, ακριβώς επειδή η ύφεση της Ελλάδας βασίζεται σε αυτό που λέμε επιφανειακή οικονομία, δηλαδή στην οικονομία του τουρισμού που είναι επιφάνεια, δεν είναι βάθος, δεν είναι βαριά βιομηχανία, δεν είναι βαριά παραγωγή, αυτό την επόμενη χρονιά, και θα φανεί από τα κλεισίματα των ξενοδοχείων από το χειμώνα, θα επανέλθει δρυμύτερο. Δηλαδή ελπίζουν ότι θα ισοφαριστεί περίπου το 10 με 12% για το 2021. Εκεί κλείνει, σε αυτή τη θεωρία κλείνει και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Δηλαδή δείχνει από τις αναλύσεις να έχουν πιστεί ότι ναι μεν θα είμαστε σε πολύ βαθιά ύφεση το 20, αλλά σε πολύ γρήγορη ανάκαμψη το 21 λόγω της φύσης των εσόδων της ελληνικής οικονομίας, που είναι πολύ διαφορετική οικονομία από την οικονομία, της Γερμανίας. Στην περίπτωση όμως που όλα πάνε καλά με το θέμα του κορονοϊού, κυρία Πυριώτη, γιατί αν έχουμε ανατροπή πάλι του χρόνου από φθινόπωρο, τα πράγματα και τα δεδομένα φαντάζομαι θα αλλάξουν, έτσι δεν είναι? Αν μια ολόκληρη παγκόσμια πανεπιστημιακή, ερευνητική και φαρμακευτική ως προς το σκέλος της διάθεσης κοινότητα δεν μπορεί να βρει μέσα σε ένα εύλογο διάστημα 6 με 8 μήνες το εμβόλιο πάνω σε έναν κατά ναι, κάποιο σίγουρα, τρόπο. Απλά καταλαβαίνετε, ενώ ναι, ότι θα χρειαστεί χρόνος και για τις δοκιμές και για την Παρασκευή, το οπότε θα περάσει ένας δηλαδή, χρόνος υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι σε στάδιο κρυφών δοκιμών και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια πάνω στο εμβόλιο. Σε κάθε περίπτωση τα μηνύματα που λαμβάνετε είναι ότι θα έχουμε σύντομη ανάκαμψη. Θα έχουμε βαθιά ύφεση, αλλά εξίσου γρήγορη και εντυπωσιακή ανάκαμψη. Αυτή είναι η αίσθησή μου και επαναλαμβάνω, όχι δική μου από πλευράς, αν θέλετε, ανάλυσης. Δεν είμαι σε θέση να κάνω εγώ τέτοια ανάλυση. Ας το ελπίσουμε, κυρία Πυριώτη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Εσείς να είστε καλά. Για τον χρόνο σας. Να έχετε. Να είστε καλά. Γεια σας, καλή δύναμη.